μια κοπέλα από τα Γκρίνια και του γονεί τη. Η 19χρονη Χριστίνα Μακρύ. Τι σε εντυπωσιάζει, ήταν από τα Γκρίνια. Όχι βέβαια. Ναι. Τι έγινε, να μα πει χθε. Γιατί να σου πω αν πέρασε η κοπέλα, ξέρω αν πέρασε. Όχι για την κοπέλα πέρασε. Να μα πει τι έκανε εσύ χθε. Πρώτη φορά σε βλέπω έτσι πτώμα εγώ προσωπικά που σε ξέρω 3 χρόνια. Ξεκίνησα να τα γυρίσω μετά του Voice. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έχουμε τα παρασκήνια φωτογραφίε, βλέπουμε. Πάρα πολύ εντυπωσιακό το show. Είναι συγκλονιστικά υψηλότερο επίπεδο των ανθρώπων που συμμετέχουν. Οι φωνές που ακούγονται, δηλαδή, εχθές πέρασαν γύρω στα 25 άτομα. Από τα 25 άτομα ήταν 6-7 που ήταν φωνές top. Δηλαδή, θα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν αυτή τη στιγμή να βγουν αύριο σε μαγαζί και να κάνουν καριέρα τα παιδιά. Κανονικά. Κάποιοι από αυτούς δουλεύουν κιόλας, δεν είναι δηλαδή όλοι. Ναι. Κάποιοι από αυτούς δουλεύουν σε μαγαζιά κτλ. Περάσαν και άνθρωποι που είναι και γνωστοί, που τους έχουμε συναντήσει στο παρελθόν δηλαδή. Είτε έχουν περάσει από παιχνίδια, είτε έχουν. Εδώ είναι ο σκηνοθέτης, ο κ. Γκομόδιας, που βλέπει τα Βανδύ. Η Βανδύ πάρα πολύ όμορφη. Ο Ρέμος πάρα πολύ χιουμορίστας. Είχανε μπράβο στα παρασκήνια. Γίνεται πολύ πλάκα στα παρασκήνια. Πολύ παιδιά. Η Βόνη συνέχεια δίπλα στο πλευρό του Ρέμου. Η οποία είναι, παιδιά, συγκλονιστικά όμορφη η Βόνη. Και αβαυτή και θύμα. Αυτό είναι, ότι είναι αβαυτή και θύμα και είναι ωραία. Εγώ το ζηλεύω τον Ρέμο. Γιατί ζηλεύεις τον Ρέμο. Καλύτερα δεν τρέπεσαι λίγο. Και ο Ρέμος ζηλεύει εμένα.